τρόμο στον αέρα το πρωί στο Ηράκλειο, από που χωρίς καν να μπορούν να γνωρίζουν τι θα τους συμβεί, δύο επιβαίνοντες σε ένα ιδιωτικό μονοκινητήριο αεροσκάφος, άγνωστο γιατί, δευτερόλεπτα σχεδόν μετά την απογείωσή τους από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, εκπέμπουν σήμα έκτακτης ανάγκης. Η ώρα είναι 9:50 και το αεροσκάφος τύπου Πιλάτους έχει τροχοδρομήσει και εκκινεί για την απογείωσή του. Πριν καν το ρολόι στον πύργο ελέγχου δείξει 9:52, το αεροσκάφος εκπέμπει το σήμα κινδύνου. Την ίδια ώρα στο θαλάσσιο μέτωπο του Καρτερού μέχρι και την παραλία Αρίνα, κάτοικοι και οδηγοί που έχουν αντιληφθεί την περίεργη πορεία του μικρού αεροσκάφους παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από το κακό όρος, το μονοκινητήριο αεροσκάφος που είχε προσγειωθεί για ανεφοδιασμό στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου από το αεροδρόμιο Ποντγκόριτζα Μαυροβουνίου χθες το βράδυ και είχε προορισμό το αεροδρόμιο της Χουργκάντα της Αιγύπτου, χάνει εντελώς ύψος και πέφτει στο νερό. Έντρομοι πολίτες και οδηγοί που κινούνται στο σημείο σταματούν και παρατηρούν καρέ-καρέ την προσπάθεια των επιβαινόντων να βγουν από το αεροσκάφος και να κρατηθούν από την ουρά του που δεν έχει ακόμη βυθιστεί. Τα λεπτά που ακολουθούν είναι δραματικά. Το αεροσκάφος βυθίζεται και οι δύο επιβαίνοντες φαίνονται από τη στεριά. Άνδρες της ΕΜΑΚ και ένας αστυνομικός βουτούν στο νερό και επιχειρούν να πλησιάσουν τους δύο άνδρες. Έπεσε το αεροπλάνο εδώ πέρα. Κολυμπούσανε δύο, ο ένας χάθηκε. Φωνάζανε βοήθεια οι άνθρωποι. Τώρα όταν ήταν πάνω στον αφρό. Πλέγανε απάνω από το αεροπλάνο, μετά βούλιαξε το αεροπλάνο, κολυμπούσαν, φωνάζανε βοήθεια. Ταυτόχρονα από το λιμάνι του Ηρακλείου και το αεροδρόμιο φεύγουν σκάφος και ελικόπτερο προκειμένου να προσεγγίσουν τα δύο άτομα που μόλις έχουν πλησιάσει οι άνδρες της ΕΜΑΚ και ο αστυνομικός. Ένα αεροπλανάκι απογειώθηκε πριν κάμια ώρα από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Δήλωσε Mayday και έπεσε εδώ 3 ναυτικά μίλια, 5 πόσο είναι, από την αρχή του διαδρόμου. Έχει βυθιστεί, είχε δύο άτομα μέσα. Από ό,τι είδα, τα έχουν περισυλλέξει και τα δύο. Δεν ξέρω την κατάστασή τους. Ο ένας πάντως από ό,τι τον έβλεπα που κολυμπούσε ήταν μια χαρά. Τον δεύτερο πρέπει να πάω στο λιμεναρχείο να μάθω. Τι συνέβη, κύριε? Αυτό από τώρα, άμα ξέραμε, θα σας. Είχε δώσει κάποιο SOS, κάτι. Όχι, μόλις απογειώθηκε, δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Mayday. Απευθείας δηλαδή. Ναι. Η αγωνία φτάνει στο αποκορύφωμα και ενώ η προσπάθεια ανάσυρσής τους από το νερό με την άφιξη κιόλας του σκάφους του λιμενικού συνεχίζεται, ήδη λιμενικοί και όχι συμμετέχουν στην επιχείρηση και βρίσκονται είτε μέσα στο σκάφος είτε μέσα στο νερό, συνειδητοποιούν ότι ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες δεν έχει τις αισθήσεις του. Είδαμε το αεροπλάνο να έχει πέσει στη θάλασσα και κινητοποίησαμε τις δυνάμεις άμεσα μαζί με τη μονάδα, την πυροσβεστική, οχήματα δικά μας, άντρες. Που καταφέραμε και προσεγγίσαμε, βρήκαμε ένα άτομο που κολυμπούσε και είναι διασωθέν. Με τη συνδρομή του λιμεναρχείου και το ελικόπτερο που επιχειρούσε, συνεχίστηκε η έρευνα και η διάσωση των ατόμων και μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, από τη στιγμή που βγήκαν από το νερό τα δύο άτομα, το σκάφος του λιμενικού αναχωρεί από το σημείο της πτώσης του αεροσκάφους για το λιμάνι, όπου εκεί ακολουθεί η δεύτερη φάση της επιχείρησης με σκοπό να κρατηθεί στη ζωή ο 68χρονος.